Κύριος λόγος είναι να σας παρουσιάσουμε τους συνεργάτες μας, οι οποίοι από την 1η Σεπτεμβρίου θα αναλάβουν τη διοίκηση του Δήμου Ξάνθης. Εδώ που φέρνουν μηνύματα αρχίζουμε από αυτούς που λόγω υγείας ή ναι, το ξέραμε αυτό. Οι υπηρεσίες είναι 4 άτομα από τα δικά μας τα οποία δεν είναι εδώ, θα ακουστούν όμως τα ονόματά τους. Θα ήθελα λοιπόν να καλώ έναν-έναν τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους που μαζί θα αγωνιστούμε για να διεκδικήσουμε τον Δήμο Ξάνθης, να έρχονται ένας-ένας δίπλα μου για να μπορούν να μπορείτε κι εσείς να έχετε και την οπτική πλέον εικόνα του συνδυασμού μας. Θα παρακαλούσα και θα ευχαριστούσα τον Κυριάκο τον Αγακίδη, τον οικόνομο λόγο. Τον Αζίζογλου, τον Τζουνέιτ, Τζουνέιτ που είναι, τον Γιωργό Σπάλι. Την κυρία Αλατά Ελένη, εδώ θα μου επιτρέψετε μια ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί η κυρία Αλατά δέχτηκε να είναι μαζί μας. Είναι ο πιο δραστήριος άνθρωπος του Ξάνθη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Τυφλών της Περιφέρειας και δέχτηκε παρόλες τις μεγάλες δουλειές που είχε να είναι μαζί μας. Αυτό μας γεμίζει δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Κύριε Ανακοστοπούλου, Ειρήνη Μαριάννα, νοσηλεύτρια. Έχοντες ένα κάποιο μπόι να είναι λίγο πίσω, γιατί έρχονται και οι πανύψηλοι, θα βγούμε. Ανδρέου Μάρκελος, πολιτικός μηχανικός. Ασλάνογλου Μαρία, όλοι την γνωρίζουμε σαν Μάνια, είναι η γνωστή μηχανική δημιουργός, τεράστια από την κορονοϊό και αυτή. Σάββατο με τη διασανάκτη. Μπούργος Αθανάσιος. Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Καντελίδου Χρυσούλα είναι άλλη μια κυρία η οποία δέχτηκε να είναι μαζί μας. Είναι πρώην βουλευτή στη Γεωργία και καταδέχτηκε να υπηρετήσει την ταπεινότητά μου. Χρυσούλα μου, σε ευχαριστώ. Για τα νέα παιδιά, τα φιτανάκια που έχουν όρεξη για δουλειά και γνώσεις, ο Δασκαλόπουλος ο Μινάς, ο Δεμετζής ο Απόστολος, μηχανικός, μεταλλιολόγος, με συνήθιση στην ανακύκλωση των απορριμμάτων. Δημούδη Χρυσούλα. Ένα όνομα, μια ιστορία. Διευθύντρια του Διεύκου ΑΕΛ. Δούσης Δημήτρης, ο Δημήτρης ο Δούσης εκπαιδευτικός, αν
καλά στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Α, ο Ζέρβας είναι η εγκυπηρεσία, είπαμε, έτσι είναι στο πετάκι μετά αυτά. Ισμαήλ ο Μπλούμες, στο νοσοκομείο είναι ο Μπλούμες, έτσι. Ιχτιάρ Χασάν, ένα άλλο παλικάρι, κύριος και υποστηρικτής, τεχνικός και τεχνικών υπολογιστών και γνωστός σε όλους τους αθλιώτες. Σε ευχαριστώ πολύ. Καράδα η Χουσέιν, ποιος δεν το ξέρει. Την κλιματία σε ραδιοφωνικό μέσο. Κατσίκας Δημήτριος, συνταξίωπος έμπορος, με πολύτερες διακοπές στο Πάσχα και να τιμωρηθεί. Και Ντύπη Μαρία, άλλο ένα νέο παιδί, φιλόλογος με ειδικές σπουδές. Και μια άλλη νεαρή κοπέλα, αξιόλογη, από το χώρο της μειονότητας, η Κερζίμογλου η Λεϊλά. Από τα ελάχιστα, η Μαγκέλα Μαλιά είναι η μοναδική σχεδιάστρια υποδημάτων που έχουμε γενικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στην Ελλάδα. Για να δούμε. Η Κιμωτσή Εκατερίνη στη Ρανή. Λοιπόν. Α, ένας γνωστός επιχειρηματίας που τον ευχαριστούμε για αυτό είναι ο Κίτσος Οδυσσέας, γνωστός επιχειρηματίας της πόλης μας, έμπορος επιχειρηματίας, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, έτσι. Και το όνομα του από μόνο είναι μια ιστορία. Και τα παιδιά τα οποία μας εκδιώνται ότι κανένας δεν θα μπορέσει να μας πειράξει. Λαζαρίδης Μιχάλης. Από τα καλύτερα παιδιά εκπαιδευτικής οδηγών. Και ένας συνταξιούχος τραπεζικός, όχι μόνο φίλος αλλά αδερφός, είναι γνωστός σε όλους, έχει εξυπηρετήσει τις χιλιάδες κόσμου, ο Ρουκίδης ο Γιώργος. Θα περίμενα να το κάνεις και μόνο το σακάκι και να το βάλεις στη δίαιτα. Ένας άλλος φίλος μας έδωσε τη στήριξή του, μας εμπιστεύτηκε, είναι δημοτικός σύμβουλος και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είναι μαζί μας, ο Μαζαράκης ο Σπύρος, ο διευθυντής του ΑΕΚ. Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι ειλικρινά συγκινητικό, γιατί η συνάντησή μου μαζί της μου έδωσε άλλη δύναμη. Όταν πήγα να τη βρω στον χώρο τον οποίο διαμένει και να της μιλήσω για το όνειρό μας, για την τρέλα μας, μου είπε, βρε Ιπποκράτη, έχω μια έκθεση κλεισμένη για τις 18 του μηνός στο εξωτερικό. Της είπα, καλά, δεν μπορώ να επιμείνω. Αλλά επειδή για την Ξάνθη συμβολίζεις κάτι πολύ μεγάλο, θα ήθελα πάρα πολύ να είσαι δίπλα μας. Θύμωσε τότε η Λίγα. Χτύπησε το χέρι πάνω στο τραπέζι και μου είπε, πάμε να τους διώξουμε και να πάρουμε τον Δήμο. Η Μαυροκένη Χαρίπια η Λίγα, ζωγράφος δικαστικός, ο άνθρωπος που έχει δέσει το όνομά της και με την Πιενάρα στην Ξάνθη, την οποία ελάχιστη εγκληματικά γνωρίζουμε.
Έχω την αγιογράφο μας. Τη Μέρση την Αντωνία. Από τα νέα παιδιά. Θα τους πω μετά είναι στη Θάσο. Ένα παιδί το οποίο δεν λέω ότι είναι γιος μου γιατί κάνω μεγάλος. Αλλά είναι ο μικρός μου αδελφός. Είναι το παιδί που δίπλα μου επί χρόνια υπηρετεί στο κοινωνικό γιατρείο του Προσενού και είναι πραγματικά ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο Μουσταφά Ογλού Παρίς. Ο Γιωκάν είναι εδώ. Δεν το διάβασα. Το ξέρω ότι ήταν. Το ξέρω ότι ήταν. Ένας άλλος φίλος από τα Κυμαίρια, ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένας πάρα πολύ καλός οικογενειάρχης, τον γιώνω με το χέρι στη φωτιά, δίπλα σε μια πάρα πολύ καλή σύζυγο που τον στηρίζει και μας στηρίζει, ο Μπάμπα Ραμαδάν. Τι να πω, ο άνθρωπος με τον οποίο μαλώνουμε συχνά, ο άνθρωπος τον οποίο εκτιμούμε πάρα πολύ, είναι η καθηγήτρια μουσικής και καθηγήτρια ξένων γλωσσών αγγλικής αγγλικών, η Μπαμπαγιάννη Έλσα. Η Ελισάβετ Έλσα. Σε ευχαριστώ. Ένα άλλο παλικάρι, το οποίο είναι πάρα πολύ τυχερός που το τελευταίο διάστημα γνώρισα, ένας πολύ καλός επιστήμονας, ένας άνθρωπος τον οποίο είχε ανάγκη την πόλη μας και ευτυχώς ήρθε και μας στηρίζει, ο Ξεφτέρης ο Αναστάσιος, ο βιολόγος και ερευνητής. Τώρα εδώ ένα άλλο όνομα, μια ιστορία, αδελφός. Μην παρεξηγείς εσύ στο βάθος, Φαλακρέ. Για τον άλλον αδερφό λέω, Στράτους Παζαλής. Επιχειρηματίας. Έχουμε ονόματα ένα και ένα. Ένας που είναι πολύ στεναχωρημένος σήμερα. Καλός φίλος, άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ καιρό με τα χρονά, ιδιαίτερα με τον αθλητισμό. Είναι σταγωγμένος γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ χθες. Ο Παπαδόπουλος Γουστάρης. Είναι διευθυντής ασφαλιστικού καταστήματος. Ένα άλλο παλικάρι, γνωστό σε όλη την Ξάνθη. Έτσι. Με δύο υπέροχα εγγόνια. Όποιος τα πειράξει γίνεται χαμός, ο Μεζαχαρίας ο Θανάσης. Εργαζόμενος των πολιτικών συνταξιούχους από το πολιτικό προσωπικό του στρατού. Ένα άλλο παλικάρι από τα δυνατά. Στρατιωτικός, ο Χοποπίδης ο Θανάσης. Θανάση μου. Όταν έχουμε τέτοια παιδιά, δεν φοβόμαστε τίποτα. Ένας γνωστός επιχειρηματίας της Ξάνθης έχει γράψει μέσα στον χώρο του επιχειρηματικού μια μεγάλη έτσι, ιστορία, ένα τόξο. Το ξέρετε όλοι, ο Παυλίδης ο Δημοσθένης ή αλλιώς Τένις. Ποιος θα μας πειράξει όταν δίπλα στο Μιχάλη
Έχουμε τον ασφαλιστικό σύμβουλο, τον Πενεκαρόδη τον Γιώργο. Θέλω να δω! Θέλω να δω! Ο φίλος, ο συνεργάτης, ο άνθρωπος με τον οποίο τραβήσαμε μεγάλο άνθρωπα, όπως λέγεται, επιτρέψτε με την έκφραση, το τελευταίο διάστημα, δημοσιογράφος Παναγιώτης Πεντζουλίδης. Άλλη μια κοπέλα η οποία είναι γνωστή πάρα πολύ στη Ξάνθη. Δεν την είδα όμως να έρχεται εδώ. Η Σαπουτζή Μπαχάρ. Ελεύθερος επαγγελματίας. Η κυρία Τσιτσίνη Παντελίτσα, ιδιωτικός υπάλληλος, ήδη γνωστή σε όλους. Με το γιο έχουμε να πάει στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Τι να λέγαμε τώρα. Άλλος άνθρωπος ο οποίος με ανέχθηκε αυτό το διάστημα πάρα πολύ, δεν είπε κουβέντα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, Φιντανάκη Ελένη, την ιδιωτική πάλι. Ο Μινιούρ είναι εδώ, είναι στους ανθρώπους που είναι του Βέλτ. Λοιπόν, ναι. Είμαστε... Α! Ο φίλος μου, ένας πραγματικά άλλος επιχειρηματίας, αλλά πολύ καλός οικογενειάρχης και φίλος που τον αγαπώ πάρα πολύ, ο Χατζηδενήρ Αλκιούρ. Φίλος. Ο φίλος Χατζηφωτιάδης ο Νίκος, επιχειρηματίας. Άλλο ένα όνομα που είναι γνωστό σε όλους μας, του ποδοσφαίρου, λόγω της κοινωνικής του ζωής, θεωρείται από τα καλά παιδιά, αλλά δεν είναι. Είναι φίλος που γι' αυτό μπορώ να λέω αυτά, ο Χατζόπουλος ο Βασίλης. Ένα άλλο πάρα πολύ καλό παιδί. Ο Χατζαδιάνο Μανώλης. Μανώλης Βίκτορ. Ιδιωτικός υπάλληλος. Για να δέστε σας παρακαλώ, δεν θέλω να μας πειράξει. Ο Χρονόζης ο Κώστας, ένας άλλος επιχειρηματίας, ένα πάρα πολύ καλό παιδί και φίλος. Αυτή ήταν για το κεντρικό ψηφοδέλτιο της Τσάνης. Θα ήθελα να φωνάξω τώρα τον άνθρωπο που είναι στο περιφερειακό, στην περιφέρεια Σταυρούπολης, στο περιφερειακό. Έναν άνθρωπο που γνώρισα πριν από λίγο καιρό, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου πραγματικά τυχερό που τον γνώρισα, γιατί είναι άνθρωπος γεμάτος δύναμη και θέληση να φτιάξει πράγματα για να τα, και να τα αλλάξουμε όλα. Αλεξανδρέ, καλά κάνεις Αλέξανδρο. Από τη δημοτική κοινότητα Εκμήρου τώρα. Αμανατίδης Νίκος, γνωστός. Επιχειρηματίας. Μοσχόπουλος Γιάννης, για να έχεις ιδιωτικός υπάλληλος. Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές.
από τα παιδιά μας. Η κυρία Μουρατζή, η Χρυσούλα. Η ιδιωτική υπάλληλο. Α, ο Κώστας ο Τσιλιγκερίδης, ο Κωστάκης μας, λογιστής. Στη Δημοτική Ενότητα Κυμερίου. Η Γελίση Κάτσοβλου, από τα νέα νέα παιδιά. Η Δημοτική Υπάλληλος. Τεχνίτης υποδόμος Καρά Αλή Νουρή. Μια άλλη φίλη που δέχτηκε και μας στηρίζει και είναι μεγάλη μου χαρά, η Μπιλκίνη Κιουτσούκ. Η Μπιλκίνη Πάλι. Ένας άλλος νεαρός, σαν τη γυρίσκει αυτό σου, ο Πετράκης ο Χρήστος, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων και πολυμέσων. Δημοτική κοινότητα Ξάνθης. Αθανασιάδου Κωνσταντίνα. Είναι φίλη μου, είναι μητέρα τριών υπέροχων παιδιών. Πού είναι. Και την ευχαριστώ που δέχτηκε και μας στηρίζει. Ο Τζίμης. Αλή ο Γλούτσε Μαλή. Ναυτικός. Στρατιέ, ο Γενέτης, δεν μένει να σου κατέλετε, δεν έχω το χαρτάκι αυτό. Λοιπόν, έγινε πάρα πολύ δώρος αυτές τις μέρες για κάποιες κυρίες στο Δροσερό με μεγάλα ονόματα και με πολλές υποστηρίξεις. Εμείς έχουμε στο ψηφοδέλτιό μας μια γυναίκα από το Δροσερό, μια γυναίκα η οποία αποδεικνύει από μόνη της τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος να θέλει, και ας έχει τις δυσκολίες που εμφανίζει η περιοχή του Δροσερού. Η Γιασάνο Γλου Λουρτζάν είναι η φίλη μου, μεγάλη μου τιμή που είναι μαζί μας. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, με τον οποίο το ένα πάει στο Λύκειο, τα δύο στο Γυμνάσιο και το ένα στο Δημοτικό. Είναι η κοπέλα που μόνη της με τους αγώνες της και τους αγώνες του συζύγου της καταφέρνει τα πάντα με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουν. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κυδεμόνων του Γυμνασίου και μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κυδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου. Είναι η πραγματική απόδειξη ότι όταν θέλει κάποιος μπορεί. Μια άλλη φίλη, και αυτή την ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να μας στηρίξει, ξέρω από χρόνια, την εκτιμώ πάρα πολύ. Η Καντελήρου Ηλία, η ιδιωτική υπάλληλος. Ένα άλλο παλικάρι, το οποίο είναι γνωστό για την εργατικότητά του και που δεν σταματάει πουθενά. Πάρα πολύ καλός οικογενειάρχης, ιδιωτικός υπάλληλος, ο Κατζίος Αμή. Πού τους κάτους. Ένα άλλο παιδί από τα νέα, από τα μικρά της ομάδας μας, που είναι η δύναμη, είναι η βενζίνα
για να μπορούμε εμείς οι γέροι τουλάχιστον να κινούμαστε. Η Ζώη Ειρήνη, δημοσιογράφος. Ένας άλλος δυνατός άνθρωπος, τον εκτιμώ πάρα πολύ, Καναντίνο της Σοφία, από την Προκόπους. Η Λαμπροπούλου, η Χριστίνα, ιδιωτική υπάλληλος. Εγώ δεν βλέπω, γι' αυτό είναι εντάξει. Ο Μεμής Ογλού Μουζαφέρ, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, από το Λοσερό. Ένα άλλο παιδί που στα χέρια μου το είδα να γεννιέται. Φανταστείτε πόσο γέρασα. Σήμερα οικονομολόγος. Αξιόλογο παιδί, Μιχτοπούλου Μαρία. Ο Πασχαλίδης ο Θανάσης. Ένα άλλο παιδί ολόκληρος, όταν έχω τέτοια παιδιά δεν φοβάμαι τίποτα. Τίμα Προμεσίτης, μαζί με τον Μινάρη. Ο κύριος Κουπατσούρος Παναγιώτης, στρατηγικός. Η Δώρα, η Θεοδώρα, η Σισμανίδου, η Θεοδώρα, κοινωνική λειτουργός και χρόνια υπηρεσία. Ναι, την ευχαριστώ πολύ. Ο Χαλίλ, το είδαμε την γράμματα ήταν. Χαλίλ Ογλού Χαλίλ. Ο μουσικός της παρέας, ο δάσκαλος, ο μαέστρος, ο Χιονίδης ο Νίκος. Στο μπάνι. Λοιπόν, τοπική κοινότητα Γέρακα. Τσακμακτσί, Χαλίλ, Γεωργός Οικοδόμος είναι ένας φίλος ο οποίος πραγματικά μας εμπιστεύτηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Λίδου Ηλιάδου Δέσποινα για την τοπική κοινότητα Δαφνώνα. Τοπική κοινότητα Δαφνώνα, ο πάπης μας, ο Αντωνιάδης ο Χαράλαμπος. Το πίνα κάπου, έτσι. Ευχαριστώ. Και για την τοπική κοινότητα Σταυρούπολης αφήσαμε το μικρό, το γλυκό, τελευταίο. Η Τσόλου Ειρήνη, δημοσιογράφος γνωστή, με παραγωγές στο Αρκικά Οπόμεν. Τσόλου Καραγιάννη, το είπα. Αυτός, παιδιά, είναι ο συνδυασμός της νέας εποχής και όπως βλέπετε είναι ένας συνδυασμός που δεν κάνει. Την 1η Σεπτέμβρη θα είμαστε σίγουρα αυτοί που θα αναλάβουν το δύσκολο έργο, το ξέρουμε,
της διοίκησης του Δήμου. Θα σας παρακαλούσα όμως δύο λεπτά για κάτι. Τίποτα από όλα αυτά που βλέπετε δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Τίποτα δεν θα είχαμε καταφέρει εάν από την αρχή δεν υπήρχε δίπλα μου ένα στήριγμα πρώτα ηθικό, ψυχολογικό, ένας άνθρωπος με τεράστια αποθέματα και ένας άνθρωπος ο οποίος και στο τεχνικό κομμάτι απέδειξε ότι είναι στρατηγός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για να δούμε όμως ο Κώστας. Στρατηγέ, κυρία Χριστίνου, σου φέρνω το... Τον ευχαριστώ, γιατί ήταν μέσα από τα βάρη της ψυχής μου, γιατί με στήριξε τις δύσκολες στιγμές, όταν η ψυχολογία μου πήγαινε να πέσει και δεν άφησε να κάνουμε μισό βήμα πίσω. Πράγματι είναι στρατηγός. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ όλους εσάς που μέσα σε αυτή τη ζέστη καθίσατε και μας ακούσατε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας στηρίζετε. Υπόσχομαι ότι θα βάλουμε όλη τη δύναμη της ψυχής μας να μην σας απογοητεύσω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και ζητάω συγγνώμη, ξέχασα τα 5 ονόματα που λείπουν, αλλά θα τα δείτε στο ίντερνετ με τις φωτογραφίες τους για να ξέρετε και ποιοι είναι. Οι άνθρωποι που είναι ο γάμος του με αυτή την ώρα δουλεύουν.